Λοιπόν, είμαστε σε ένα πάρτι του 89,8 δρόμος FM. Φανή Αβραμίδου κοντά μας. Καλησπέρα, καλώς ήρθες. Ευχαριστώ πολύ. Είμαστε όντως σε ένα πάρτι του δρόμος FM που σε λίγο θα ξεκινήσει. Με καλό φίλο και συνάδελφο τον Πάνο Καλίδη. Ακριβώς. Πρώην συνάδελφο αρκετές φορές κιόλας, στο Vox, στο Ρωμαίο κλπ. Τον Πάνο Καλίδη. Οπότε θα είναι μια αρκετά τρελή βραδιά, θα έλεγα. Και θα περάσουμε σούπερ. Καταλαβαίνουμε τι θα επακολουθήσει με Πάνο Καλίδη. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, να σου πω καθημερινά, τώρα υπάρχει νέο κομμάτι. Την καλύτερη μου φίλη. Ακριβώς. Μου το ζητάνε ακροατές συνέχεια. Καταρχάς, σου έχει συμβεί αυτό στην προσωπική ζωή? Ναι, αυτό το κομμάτι είναι καθαρά βιωματικό και δεν συνέβη στη ζωή του συνθέτη. Είναι κάτι που συνέβη σε μένα την ίδια. Και το εμπιστεύτηκα στο Βαγγέλη Κωνσταντινίδη πριν αρκετό καιρό και τώρα το έκανε κομμάτι. Οπότε λες τουλάχιστον όλα αυτά. Ναι. Κάπου έβγαλαν. Είναι πολύ βαρύ να σου συμβαίνει κάτι τέτοιο, ειδικά από μια κολλητή. Πώς αισθάνθηκες εσύ? Ορίστε. Πώς αισθάνθηκες? Κοίτα, η προδοσία είναι διπλή. Δηλαδή, χάνεις μέσα από αυτό και τα γόρη σου και την καλύτερη σου φίλη. Σίγουρα, εγώ πιο πολύ ποντάρω στη φίλη συνήθως, στη φιλία. Γιατί τους φίλους τους έχουμε να μας στηρίζουν και να μας υποστηρίζουν. Και κάτι τέτοιο, ειδικά από τη φίλη σου. Εντάξει, τα γόρια έρχονται και παρέρχονται, αλλά οι φίλοι περιμένεις ότι είναι κοντά σου. Και δεν φαντάζεστε τέτοια πισωπλατιά από φίλοι και έτσι γενικά τώρα τελευταία δεν εμπιστεύομαι τις γυναίκες. Πάντως το τραγούδι πάει πάρα πολύ καλά, θέλω να σου πολύ πω. Να το ξαναπώ ότι το ζητάνε ακροατές καθημερινά και εύχομαι να είναι καλό τάξη εδώ. Ευχαριστώ πολύ, ναι. Έχουμε επαγγελματικά σχέδια, έτσι, κάποια πίστα, κάποιο μαγαζί, κάτι το οποίο έρχεται? Ναι, εγώ ήδη εργάζομαι στη Θεσσαλονίκη, είμαι σε ένα μαγαζί φοβερό, είναι παρείστικο, νεανικό και πάρα πολύ όμορφο, λέγεται Μπαρμπαρέλα. Είναι το μοναδικό στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Είναι πρώτα κλαμπ και μετά μπουζούκια. Okay. Είναι μαγαζί του κύριου Βιολίδη. Πάμε πάρα πολύ καλά, ανέλπιστα καλά θα έλεγα. Τώρα θα είμαστε τετραήμερα έως πενθήμερα. Και σε τέτοιες εποχές είμαι τυχερή που έχω μια τέτοια δουλειά. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, νομίζω Φανή πως ήρθε η ώρα. Λέω να πάμε στην πίστα να τα πεις. Okay. Στα τηλέφωνα σου ζήσε με απ' τη ζωή.
Λοιπόν, ακόμα ένα πάρτι του δρόμου σε FM εδώ στο Block Club. Πάνω Σκαλίδης με μια καλή φίλη, Φανή Αβραμίδου. Καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Ακόμα ένα καλό πάρτι. Εντάξει, εδώ στο συγκεκριμένο χώρο έχω ξανάρθει. Έχω κάνει 3 πάρτι. Έχουν πάει τέλεια και τα 3. Τώρα με τον δρόμο πρώτη φορά εδώ. Αγαπημένο ραδιόφωνο. Και μετά από μια αποτυχημένη προσπάθεια να κάνουμε το πάρτι μας πέρυσι. Γιατί είχε γεννήσει η γυναίκα μου και αναγκάστηκα να φύγω να πάω στο νοσοκομείο και να μην συμμετέχω στο πάρτι. Σήμερα δεν μπορούσα να μην έρθω και να δώσω το καλύτερο με αυτό, να περάσουμε τέλεια. Θα περάσουμε σίγουρα τέλεια, ο κόσμος έχει μαζευτεί. Λοιπόν, έχουμε νέο κομμάτι, μια ακόμα μαχαιριά. Οι ακροατές μου το ζητάνε καθημερινά. Πολύ ωραίο τραγούδι. Πες μας λίγα λόγια γι' αυτό. Είναι ένα ακόμη παιδί της συνεργασία μας με το Φίβο και τη Spicy. Είναι κάτι διαφορετικό από τα υπόλοιπα που έχετε συνηθίσει από χαρούμενα και πρόσχερα κομμάτια. Είναι μια μπαλάντα την οποία δεν σου κρύβω την αγαπάω κιόλας, γιατί είμαι μπαλαντάκια, έτσι μ' αρέσει ο πόνος. Αυτή την περίοδο είσαι στο Vox με μια πολύ δυνατή και ωραία παρέα. Ναι, είμαστε με τον Χρήστο Χολίδη, τη Χρήσπα και τη Στικούδη. Νέα παιδιά, ζωντάνια, κεφάτο πρόγραμμα, λαϊκό. Νεανικό. Εντάξει, νεανικό. Νεανικό. Μια και είμαι νεανίας εγώ. Γι' αυτό. Τι να περιμένουμε από σένα, κάποια έτσι επαγγελματικά σχέδια τα οποία είναι άμεσα. Εφόσον βγήκε το βίντεο κλίμα στην προηγούμενη εβδομάδα, τώρα περιμένουμε ένα καινούριο κομμάτι. Πάλι σε συνεργασία με τη Spicy και το Φίβο. Μέσα στον επόμενο μήνα, το οποίο θα είναι πιο χαρούμενο. Σε Latin χορούς, σε Latin ρυθμούς, σε πιο απόκριες. Φεύγουμε πλέον από τα Χριστούγεννα, πάμε απόκριες. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Λέω να πάμε σιγά σιγά να ανέβουμε πάνω να τραγουδήσεις και να περάσουμε πάρα πολύ καλά και εύχομαι κάθε επιτυχία πάνω. Δεν θα είμαστε στο δρόμο, θα είμαστε στον Πειραιά. Μου έχει έρθει απόψε μια τρελή ιδέα. Έτσι για την αλλαγή να κοιμηθούμε μαζί. Για το πρωί που θα ξυπνήσουμε παρέα. Το μετανιώσεις δεν θα επαναλύει. Παραγνωριστήκαμε, άλλος πήγες παραπάνω. Παραγνωριστήκαμε, την οικονομή μου χαμώ. Παραγνωριστήκαμε, εγώ να σου πω ένα βόλευε. Καλύτερες ευχές μου για σου, αηρά χαρίς.
Δεν μπορώ να ζω. Είπαμε να γυρίσουμε μετά.